Καθημερινά με διαδηλωτέ γεμίζουν οι δρόμοι του Παρισιού οι οποίοι διαμαρτύρονται κατά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Μακρόν που αυξάνει από τα 62 στα 64 έτη το όριο συνταξιοδότησης οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο που στεγάζει το γραφείο της BlackRock στο Παρίσι την Πέμπτη, μεταφέροντας τη διαμαρτυρία του ενάντια στις μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος της κυβέρνησης στο μεγαλύτερο διαχειριστή χρημάτων στον κόσμο. Όπως ανέφερε ο Ζερόμ Σμίτ, εκπρόσωπος του γαλλικού συνδικάτου SUD, το νόημα αυτής της ενέργειας είναι πολύ απλό. Πήγαμε στα κεντρικά γραφεία της BlackRock για να τους πούμε τα λεφτά των εργαζομένων για τις συντάξεις μας τα παίρνουν.